Φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, ήταν η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 10 ετών. Ήταν η χειρότερη χρονιά από ό,τι έχω μιλήσει με τους συναδέλφους εδώ μέσα και από ό,τι έχουμε πει στη Γενική Συνέλευση. Ο τζίρος όλων έχει πέσει γύρω στο 60% από κάθε άλλη χρονιά. Πού οφείλεται αυτό, σε καταστροφές ή στην μειωμένη κίνηση λόγω οικονομικών? Μειωμένη κίνηση, παιδιά, λόγω οικονομικών. Εδώ κόψανε συντάξεις, κόψανε επικουρικά, κόψανε το ένα, κόψανε το άλλο. Φουσκώσαν την εφορία, φουσκώσαν τα τέλη, φουσκώσαν το ένα, φουσκώσαν το άλλο. Για καθίστε καλά, ρε παιδιά. Ο κόσμος έρχεται εδώ πέρα και ψωνίζει ένα κρεμμύδι, δύο κρεμμύδια, μία ντομάτα, ένα γκούρι. Για καθίστε καλά, ρε παιδιά. Ολόκληρη οικογένεια, πώς θα ζήσει με αυτά τα πράγματα? Εντάξει, λαϊκή αγορά είναι φτηνά, δεν λέμε. Με 10 ευρώ μπορείς να ψωνίσεις για όλη την εβδομάδα, αλλά εντάξει, σκέψω όμως ότι ο Έλληνας δεν είναι ούτε μαθημένος έτσι. Δεν λέμε ότι θα γίνουμε Γερμανία εδώ πέρα να παίρνουμε ένα φρούτο για να το κόβουμε στα 4 για να φάμε ή να παίρνουμε μια φέτα καρπούζι. Τι είμαστε, σε τόπο παραγωγής είμαστε, αν είναι δυνατόν. Έχουμε φτάσει τα εισαγόμενα τα προϊόντα να είναι πιο φτηνά από αυτά που παράγουμε. Εμείς οι ίδιοι οι παραγωγοί. Γιατί όλα έχουν ανέβει. Λιπάσματα ανέβηκαν. Σπορικά ανέβηκαν. Το νερό έχει πάει που ποτίζουμε στα ύψη. Το ένα έχει ανέβει, το άλλο έχει ανέβει. Τα εφόδια όλα έχουν ανέβει. Τα εισαγόμενα τα προϊόντα έρχονται εδώ πέρα με 10 λεπτά και ο Έλληνας παραγωγός φερρυπίν πουλάει 10 λεπτά, έχει κόστος μόνο για να παράξει, για να βγάλει αυτό το πράγμα που θα πουλήσει. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί το εισαγόμενο προϊόν? Τόπια προϊόντα, παιδιά, μέσα στη λαϊκή αγορά είναι, υπάρχει για τη λαϊκή αγορά. Λαϊκή μας έτσι, αγορά, ναι. Για τη λαϊκή μας αγορά. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται έξω και τι παίζεται, εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς μπορούμε να σας πούμε για τη λαϊκή αγορά ότι ο παραγωγός όλο το χρόνο μπορεί να παράξει τα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα, που ανάλογα με τις εποχές. Μπράβο, υπάρχουν για τον τόπο. Τα εποχιακά προϊόντα. Εμείς παράγουμε εποχιακά προϊόντα. Δεν μπορούμε να παράξουμε Γενάρη, Φλεβάρη, μήνα να φέρουμε ντομάτα εδώ πέρα. Έρχεται εισαγωγή. Και έρχεται μια εισαγωγή ντομάτα που είναι πιο φτηνή. Γενάρη, μήνα που είναι πιο φτηνή. Τέλη Αυγούστου που είναι στα φόρτε τη ντομάτα. Λέμε τώρα. Με τι ποιότητα όμως. Με τι ποιότητα, αυτή την ξέρει ο κόσμος, έτσι. Το τι ποιότητα και το τι πλαστικό και το τι τρώμε. Όλα αυτά τα γνωρίζει ο κόσμος και εντάξει.